Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Επειδή έχουμε μαζευτεί και πολλοί και επειδή οι περισσότεροι είναι αρχάροι, θα κοιτάξουμε να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή σε μια σειρά από βίντεο που θα ακολουθήσουν, ειδικά για τους αρχάριους. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να εξηγήσουμε πώς δημιουργείται η φυσική κλίμακα, πώς γράφουμε τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο και όλα αυτά τα σχετικά, σαν εισαγωγή. Η φυσική κλίμακα, λοιπόν, δημιουργείται από τους νόμους της φύσης, ειδικότερα τους νόμους της ακουστικής, γι' αυτό και την ονομάζουμε φυσική κλίμακα. Κάθε φορά που δονείται ένα ηχογόνο σώμα, όπως μπορεί να είναι η χορδή του μπουζουκιού, αυτό που φτάνει στα αυτιά μου δεν είναι μια ξερή συχνότητα, αλλά είναι το σύνολο πολλών επιμέρους συχνοτήτων γύρω από μια βασική που ονομάζεται θεμέλιος, θεμελιώδη συχνότητα. Αυτές οι επιμέρους συχνότητες ονομάζονται αρμονικές. Εκεί λοιπόν μέσα στις αρμονικές βρίσκονται κρυμμένες 6 διαφορετικές νότες ή τόνοι, όπως λέμε. Αυτές λοιπόν μαζί με τη θεμέλιο σχηματίζουν τη λεγόμενη φυσική κλίμακα. Αν εξετάσουμε το λόγο που έχουν οι συχνότητες των επιμέρους συχνοτήτων με τη θεμέλιο, θα δούμε ότι όπως ανεβαίνει η σειρά διαδοχικά από τη θεμέλιο προς την οκτάβα, θα δούμε ότι υπάρχουν 2 διαφορετικά διαστήματα ανεβαίνοντας. Ένα μεγάλο και ένα μικρό. Το μεγάλο το ονομάζουμε τόνο, το μικρό που είναι το μισό περίπου από τον τόνο το ονομάζουμε ημιτόνιο. Αυτές τις νότες, τις 7 διαφορετικές, τις ονομάσαμε αυθαίρετα ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι. Μετά αυτή η σειρά ξαναρχίζει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δηλαδή μετά το σι υπάρχει το ντο, που είναι μια οκτάβα ψηλότερα από το ντο που ξεκινήσαμε και ξεκινάει μια καινούργια σειρά, πάλι ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι. Αυτό το ποιηματάκι θα πρέπει να το μάθετε απ' έξω και στην ανιούσα σειρά, δηλαδή όταν ανεβαίνουμε από τα μπάσα προς τα πρίμα, αυτή την κίνηση τη λέμε ανιούσα, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο. Και όταν κατεβαίνουμε, δηλαδή από τα ψηλά, από τα πρίμα πάμε προς τα μπάσα, την κίνηση αυτή τη λέμε κατιούσα, και είναι η ανάποδη σειρά ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Αυτά πρέπει να τα μάθετε απ' έξω και να πηγαίνει το στόμα σας νερό. Ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο. Ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Εδώ να πούμε ότι οι ονομασίες από τις νότες είναι οι πρώτες συλλαβές από έναν αρχαίο μεσαιωνικό ύμνο στα λατινικά. Οι αρχαίοι Έλληνες συμβόλησαν τις νότες αυτές με γράμματα, οι Ρωμαίοι με αριθμούς. Στην ευρωπαϊκή παράδοση διατηρήθηκε αυτή η ονοματολογία. Στην αγγλοσαξονική παράδοση έχουμε τα γράμματα ξεκινώντας από το A, B, C, D, αλλά ξεκινώντας από το LA. Θα εξηγήσω αργότερα γιατί. Τώρα, αν προσέξουμε τις βαθμίδες της φυσικής κλίμακας, θα δούμε, ξεκινώντας από το DO, η επόμενη νότα που είναι το ρε είναι σε διάστημα τόνου από το ντο. Η επόμενη νότα από το ρε που είναι το μι είναι τόνος κι αυτή, διάστημα τόνου. Περνάμε διάστημα τόνου. Άρα από τη θεμέλιο το ντο προχώρησα τόνο, τόνο, είμαι στο μι. Τώρα η επόμενη είναι το φα, είναι σε διάστημα ημιτονίου από το μι. Μετά έχω το σολ που είναι σε διάστημα τόνου, λα, πάλι τόνος, σι, πάλι τόνος και φτάνω στον ντο της οκτάβας. Από το σι στον ντο της οκτάβας είναι διάστημα ημιτονίου. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από τη θεμέλιο, τον ντο, έχω τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο. Τις νότες τις γράφω στο πεντάγραμμο.
Το πεντάγραμμα αποτελείται από 5 γραμμές και 4 διαστήματα. Οι γραμμές και τα διαστήματα αριθμούνται από κάτω προς τα πάνω. Οι νότες γράφονται στο πεντάγραμμα με τη σειρά, χρησιμοποιώντας και τις γραμμές και τα διαστήματα. Αν λοιπόν σε μια γραμμή είναι γραμμένη η ντο, στην επόμενη θέση που είναι το διάστημα επάνω από αυτή τη γραμμή γράφεται η επόμενη νότα που είναι το ρε. Στην επόμενη θέση που είναι η γραμμή θα γραφτεί η επόμενη νότα που είναι το μη. Στην επόμενη θέση που είναι πάλι διάστημα θα γραφτεί το φα και ούτω καθεξής. Επίσης χρησιμοποιούμε τη θέση που είναι κάτω από το πεντάγραμμο και τη θέση που είναι πάνω από το πεντάγραμμο. Για να γράψουμε νότες εκτός πενταγράμμου χρησιμοποιούμε τις βοηθητικές γραμμές. Οι βοηθητικές γραμμές μπορούμε να τις εννοήσουμε ως επέκταση του πενταγράμμου. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το πόσες βοηθητικές γραμμές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω ή κάτω από το πεντάγραμμο. Όπως καταλαβαίνετε, εφόσον δεν έχουμε κάποια νότα που να μας χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς, οι νότες μπορούν να γραφτούν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε θέση πάνω στο πεντάγραμμο. Δηλαδή, αν γράψω το ντο στην πρώτη γραμμή, το ρε θα είναι στο πρώτο διάστημα. Αν γράψω το ντο στην τρίτη γραμμή, το ρε θα είναι στο τρίτο διάστημα και πάει λέγοντας. Άρα χρειάζομαι ένα σημείο αναφοράς, μια νότα οδηγό που θα δώσει το όνομα σε όλες τις άλλες. Αυτή τη λειτουργία την έχει εννοεί τα κλειδιά. Εμείς στα μπουζούκια, στο οκτάχορδο, στο εξάχορδο και στο μαγναμά και στο τζουρά δουλεύουμε στο κλειδί του σολ της δεύτερης γραμμής. Υπάρχουν πολλά κλειδιά αναλόγως στο μέρος της μουσικής έκτασης βρισκόμαστε. Το κλειδί του σολ της δεύτερης γραμμής μας λέει ότι στη δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου βρίσκεται η νότα σολ. Η μουσική έκταση που χρησιμοποιούμε στη μουσική είναι περίπου 8 οκτάβες. Όταν μάθαμε να μετράμε τις συχνότητες, συμφωνήσαμε ότι το λα της τέταρτης οκτάβας θα είναι 440 Hz. Αυτό το λα λοιπόν που μας χρησιμεύει για το κούρδισμα, να συγχρονιστούμε όλοι μαζί, στο κλειδί του σολ της δεύτερης γραμμής βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου, στο δεύτερο διάστημα. Αυτό το λα στο μπουζούκι μου είναι αυτό, στην πρώτη χορδή, στην τρίτη τελεία. Αυτό είναι το λα του 440 Hz, δηλαδή το λα της τέταρτης οκτάβας. Αν χωρίσω το διάστημα της οκτάβας σε 12 ίσα μέρη, δηλαδή σε ημιτόνια στη σειρά, τότε σχηματίζω τη λεγόμενη χρωματική κλίμακα. Η χρωματική κλίμακα αποτελείται από ημιτόνια στη σειρά διαδοχικά. Τώρα, κάθε τάστο του μπουζουκιού μου, δηλαδή αν είμαι εδώ και πάω μία μπροστά, είναι σαν να έχω καλύψει το διάστημα ενός ημιτονίου. Αν πάω πίσω, είναι σαν να πήγα πίσω ένα ημιτόνιο. Δηλαδή κάθε τάστο απάνω στην ταστιέρα του μπουζουκιού αντιπροσωπεύει ένα ημιτόνιο. Αν ξεκινήσω λοιπόν από τον ντο, η χρωματική κλίμακα είναι ντο, ντο δίεση, ρε, ρε δίεση, μη, φα, φα δίεση, σολ, σολ δίεση, λα, λα δίεση, σι, ντο. Με τη χρωματική κλίμακα λοιπόν μπορώ να βρω τις νότες επάνω στο μπουζούκι. Να πούμε ότι στο μπουζούκι οι χορδές αριθμούνται. Η κάτω είναι η πρώτη χορδή. Μετά είναι η δεύτερη χορδή. Η τρίτη χορδή, η τέταρτη χορδή. Ξεκινώντας λοιπόν στην πρώτη χορδή, και αφού είπαμε ότι κάθε τάστο αντιπροσωπεύει ένα ημιτόνιο, ξεκινάω τη χρωματική κλίμακα από το ρε. Η χορδή αυτή είναι κουρδισμένη στο ρε της τρίτης οκτάβας. Λοιπόν, ανοιχτή, βγάζει την νότα ρε. Στο πρώτο τάστο, ρε δίεση. Στο δεύτερο τάστο είναι το μη.
Στο τρίτο τάστο είναι το φα. Στο τέταρτο είναι το φα δίεση. Στο πέμπτο είναι το σολ. Στο έκτο είναι το σολ δίεση. Στο έβδομο είναι το λα. Στο όγδοο είναι το λα δίεση. Στο ένατο είναι το σι. Στο δέκα είναι το ντο. Στο έντεκα είναι το ντο δίεση. Στο δώδεκα είναι το ρε. Στο δεκατρία το ρε δίεση. Στο δεκατέσσερα είναι το μη. Στο δεκαπέντε είναι το φα. Στο δεκαέξι το φα δίεση. Στο δεκαεφτά το σολ. Στο δεκαοχτώ το σολ δίεση. Στο 19 το λα. Στο 20 το λα δίεση. Στο 21 το σι. Στο 22 το ντο. Στο 23 το ντο δίεση. Στο 24 το ρε. Στο 25 το ρε δίεση. Στο 26 το μη. Αν πάω ανάποδα θα χρησιμοποιήσω τις υφέσεις. Να πούμε ότι η δίεση και η ύφεση είναι τα σημεία αλλοιώσεως τα λεγόμενα. Αν τα βάλουμε στις φυσικές νότες, τότε οι φυσικές νότες γίνονται αλλοιωμένες. Αν πω ντο δίεση, σημαίνει ότι από το ντο έχω προχωρήσει μπροστά, έχω προσθέσει ένα ημιτόνιο. Άρα, το ντο δίεση είναι μια θέση μπροστά στο μπουζούκι από το ντο. Αν πω ντο ύφεση, σημαίνει ότι από το ντο αφαιρώ ένα ημιτόνιο και πάω στο ντο ύφεση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ίδιο με το σι. Πληροφοριακά, αυτές οι νότες που είναι ίδια νότα αλλά με διαφορετικά ονόματα λέγονται εναρμόνιες. Επαναλαμβάνω, δίεση συν ένα ημιτόνιο, ύφεση μείον ένα ημιτόνιο. Όταν πάω λοιπόν ανάποδα στην κατιούσα κίνηση, θα χρησιμοποιήσω τις υφέσεις. Μη. Μη ύφεση. Ρε. Ρε ύφεση. Ντο. Ντο ύφεση. Σι δηλαδή. Σι ύφεση. Λα. Λα ύφεση. Σολ. Σολ ύφεση. Φα. Μη. Μη ύφεση. Ρε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στη χορδή λα, ανοιχτή, η δεύτερη χορδή βγάζει το λα της τρίτης οκτάβας. Στο πρώτο τάστο, λα δίεση. Σι. Ντο. Ντο δίεση. Ρε. Ρε δίεση. Μι. Φα. Φα δίεση. Σολ. Σολ δίεση. Λα. Λα δίεση. Σι. Περνάω στον ντο της τέταρτης οκτάβας. Αλλάζω οκτάβα, ντο δίεση. Ρε. Ρε δίεση. Και πάει λέγοντας. Στην τρίτη χορδή. Είναι το φα της τρίτης οκτάβας. Πρώτο τάστο. Φα δίεση. Σολ. Σολ δίεση. Λα. Λα δίεση. Σι. Το ντο της τέταρτης οκτάβας. Αλλάζω οκτάβα, ντο δίεση. Ρε. Ρε δίεση. Μι. Φα. Φα δίεση. Σολ. Σολ δίεση. Λα. Λα δίεση. Και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα στην χορδή που είναι κουρδισμένη στο ντο της τρίτης οκτάβας, ντο λοιπόν, της τρίτης οκτάβας ανοιχτά. Πρώτο τάστο ντο δίεση. Ρε. Ρε δίεση. Μι. Φα. Φα δίεση. Σολ. Σολ δίεση. Λα. Λα δίεση. Σι. Ντο. Της τρίτης οκτάβας, αλλάζω οκτάβα τώρα, ντο δίεση, ρε, μη, φα, φα δίεση και τα λοιπά και τα λοιπά.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με τη χρωματική κλίμακα, μπορώ να βρω σε κάθε χορδή και σε κάθε τάστο ποια νότα είναι επάνω στην δαστιέρα του μπουζουκιού.